So let's do a quick intro. So good morning, afternoon, and good evening to anyone joining us today. My name is Erin Lam, and on behalf of the International Dysphagia Diet Standardization Initiative, I'd like to welcome you all to our webinar titled IDDSI 101, Introduction with the Greece IDDSI Reference Group. We would like to thank our very generous sponsors who allow the work of IDDSI to continue and who support implementation around the world. Some quick housekeeping before we begin. This webinar is being recorded. All participants who join us today are in listen mode only, which means that the panelists won't hear or see you, and your microphone and video will remain off. However, if you have any questions, you can submit them throughout the presentation. To do so, you can use the Q&A button on the middle of your menu bar. The panelists will address these questions at the end of their presentation, when we'll have a 15 to 20 minute period for Q&A. IDDSI does not currently offer continuing education units, but in the upcoming days, a certificate of attendance will be emailed to anyone attending this session. That's it for housekeeping. Now to Leonidas, Alika, Konstantinos, and Panayotis. So our lovely panelists have prepared an introductory overview of the purpose and development of IDDSI. This webinar will also explore each of the 8 levels of the texture continuum and provide practical information on how to perform the testing methods, next steps to further your knowledge on IDDSI, and getting started on implementation. So to everyone joining us, we will now start the presentation. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο εισαγωγικό σεμινάριο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την τυποποίηση τροφίμων δυσφαγίας, IDDSI, ή χαϊδευτικά aging. Η σημερινή παρουσίαση μετέφρασαν, απόδωσαν και παρουσιάζουν οι εθελοντές του IDDSI στην Ελλάδα, Κουτσουρίδης Κωνσταντίνος, Τσιτιρόκη Αλίκη, Κοζηράκης Λεωνίδας, Μπάρτης Παναγιώτης. Μερικά διαδικαστικά λίγο πριν ξεκινήσουμε. Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα παραμείνουν κλειστά. Όποιες απορίες προκύψουν μπορεί να τις καταγράφετε στη συζήτηση, στο chat και θα απαντηθούν στο τέλος, όπου θα διαθέσουμε 10 με 15 λεπτά αποκλειστικά για αυτό το λόγο. Σε αυτή την παρουσίαση θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε 3 βασικά ερωτήματα. Το γιατί, πώς και ποιοι. Γιατί υπήρχε η ανάγκη μιας διεθνούς ορολογίας και ενός διεθνούς προτύπου για τα τρόφιμα στη δυσφαγία. Πώς αναπτύχθηκε αυτό το πλαίσιο. Την ερευνητικά τεκμηρωμένη διαδικασία, δηλαδή που οδήγησε σε αυτήν ανάπτυξη αυτού του πλαισίου, και το ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους δοκιμάζουμε τα τρόφιμα και σε ποια επίπεδα τα κατατάσσουν. Το IDDSI θα ήθελε να ευχαριστήσει τους χορηγούς για τη συνεχή υποστήριξή τους. Το IDDSI είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από εθελοντές. Η βιομηχανία δεν είχε κάποια συμμετοχή στη δημιουργία του πλαισίου, στις δημοσιεύσεις ή στη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού. Επιγραμματικά, στη σημερινή παρουσίαση, θα δούμε τι συμβαίνει στη φυσιολογική κατάπτωση και θα το αντιπαραβάλουμε με το τι συμβαίνει στη δυσφαγία. Θα περιγράψουμε το υπόβαθρο και την ανάπτυξη του IDDSI. Θα δούμε πώς χρησιμοποιείται το πλαίσιο και ποιες είναι οι μέθοδοι δοκιμής και θα παραθέσουμε πού υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Καλησπέρα. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της φυσιολογικής κατάπωσης, ώστε να είμαστε σίγουροι πως όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε από το πλάι τις δομές που εμπλέκονται στην κατάπωση. Μια τυπική κατάπωση προϋποθέτει έλεγχο της γλώσσας για να συγκρατήσει το βλωμό και να τον προωθήσει προς τα φάρυγγα. Μπορείτε να δείτε σε αυτή την κατάπωση πως ο αεραγωγός από μπροστά παραμένει προστατευμένος και ο βλωμός προχωράει με ασφάλεια διαμέσου του άνω εισφαγικού σφινκτήρα προς το στομάχι. Ο βλωμός δεν διεισδύει στον αεραγωγό, ενώ δεν υπάρχουν και υπολείμματα στη στοματική κοιλότητα. Εδώ είναι η ίδια εικόνα της φυσιολογικής κατάπωσης μέσα από την βιντεοακτινοσκόπηση. Για όποιον ή όποια δεν είναι εξοικειωμένος ή εξοικειωμένη με τον όρο, πρόκειται για την εξέταση όπου αναμειγνύουμε βάριο με υγρές και στερεές τροφές και έπειτα ο ασθενής καταπίνει υπό τις ακτίνες Χ. Ο βλωμός απεικονίζεται με σκοτεινό μαύρο. Αυτό το βίντεο δείχνει στερεή τροφή να αναμασάται και να αναμειγνύεται με σάλιο, προκειμένου να σχηματιστεί ένα συμπαγής βλωμός.
Είναι σημαντικό οι στερεές στροφές να μετατρέπονται μέσω αυτής της διαδικασίας σε πολύ μικρά κομματάκια που μπορούν να καταποθούν με ασφάλεια. Φυσικά, οι υγρές στροφές δεν χρειάζεται να μετατραπούν σε κομματάκια. Βλέπουμε εδώ επομένως το βλωμό να προωθείται με ασφάλεια και με έλεγχο προς τον άνω ισοφαγικό σφυγκτήρα, αποφεύγοντας τον αεραγωγό και χωρίς να αφήνει υπολείμματα στη στοματική κυλότητα ή στο φάριγγα. Γιατί όμως αλλάζουμε την πυκνότητα στα υγρά? Αυτό το βίντεο είναι ένα παράδειγμα που δείχνει τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν όταν ένα άτομο με διαταραχή στην κατάποση πίνει υγρά που ρέουν γρηγορότερα από την ταχύτητα που μπορεί να διαχειριστεί. Το αποτέλεσμα είναι η ισρώφηση, δηλαδή όταν το υγρό εισέρχεται στον αεραγωγό και περνάει κάτω από το επίπεδο των φωνητικών χορδών προς την τραχεία και τους πνεύμονες. Η αλλαγή στην πυκνότητα του υγρού μπορεί να βοηθήσει στο να επιβραδυνθεί η ταχύτητα της ροής του υγρού και να μειωθεί ο κίνδυνος για ισρώφηση. Και γιατί αλλάζουμε την πυκνότητα στα στερεά? Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, όταν κάποιος δεν μασάει αποτελεσματικά και υπάρχει έκπτωση στον έλεγχο του βλωμού στη στοματική κυλότητα, κομμάτια από το φαγητό μπορούν να εισέλθουν στον αεραγωγό και να προκαλέσουν την αποφράξή του. Σε αυτή την περίπτωση, αν το άτομο δεν μπορεί να καθαρίσει τον αεραγωγό, πρέπει να του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες. Η ισρώφηση και ο πνιγμός ή η ασφυξία είναι τα βασικά θέματα ασφαλείας σε παιδιά και ενήλικες με δυσφαγία. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τροφών, όπως η υφή, το μέγεθος ή και το σχήμα, είναι συνδεδεμένα με αυξημένο ρίσκο πνιγμού. Τώρα, σκεφτείτε πώς θα περιγράφατε αυτό το φαγητό. Πώς θα λέγατε στους ασθενείς σας, στα μέλη της οικογένειάς τους, στην ομάδα σας, στο προσωπικό της κουζίνας, για το πώς να προετοιμάσουν αυτό το φαγητό και πώς να ελέγξουν ότι είναι σωστή η υφή? Εδώ, πώς θα περιγράφατε αυτά τα πυκτοποιημένα υγρά? Πώς διασφαλίζουμε πως τα υγρά έχουν τη σωστή πυκνότητα, η οποία μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από αυτούς που προετοιμάζουν τα γεύματα και χρησιμοποιούν πυκτική σκόνη? Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του IDDSI. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια μέσω κοινής ορολογίας για όλες τις ηλικίες, σε όλες τις μονάδες φροντίδας και σε όλες τις κουλτούρες. Αναγνωρίζοντας πως η ορολογία και ο τρόπος που περιγράφουμε τις δίαιτες στη δυσφαγία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, δεν είναι σταθερή και τίθεται ζήτημα ασφάλειας, μια διεθνής ομάδα από επαγγελματίες του χώρου που προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες και περιβάλλοντα συγκεντρώθηκε προκειμένου να αναπτύξει ένα διεθνές πρότυπο. Μέλη της Επιτροπής είναι διαιτολόγοι, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ιατροί, επιστήμονες που ασχολούνται με τις τροφές και μηχανολόγοι μηχανικοί με ερευνητική εξειδίκευση στη ρεολογία. Τα μέλη εργάζονται σε όλο το φάσμα των ηλικιακών ομάδων, υποστηρίζοντας σε ποικίλες δομές όπως νοσοκομεία, μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας, φροντίδα κατοίκων στην κοινότητα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, ερευνητικά κέντρα, από νεογνά μέχρι ανθρώπους στην τρίτη ηλικία. Συγκεντρώνοντας τη γνώση και την εμπειρία, το IDDSI αναπτύχθηκε με τον παρακάτω τρόπο. Καλησπέρα. Πάμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη του πλαισίου IDDSI. Η διαδικασία δημιουργίας του πλαισίου IDDSI ήταν η πρώτη συγκέντρωση ενός διεθνούς και διεπιστημονικού συμβουλίου. Το IDDSI εξέτασε τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών της National Dysphagia Diet από τη ΣΥΠΑ και άλλων εθνικών δημοσιευμένων προτύπων από όλο τον κόσμο. Βρετανικά, Ιρλανδικά, Αυστραλιανά, Ιαπωνικά. Στη συνέχεια, εξέτασαν τα υπάρχοντα πρότυπα και πραγματοποίησαν μία συστηματική ανασκόπηση των στοιχείων για φυσιολογικές αποκρίσεις, σε τροποποιημένα σε σχέση με την υφή τρόφιμα και την πυκνότητα στα υγρά. Το IDDSI κυκλοφόρησε ένα σχέδιο πλαισίου για συζήτηση και έλαβε πάνω από 3.000 απαντήσεις από 53 διαφορετικές κομιτείες. Το τελικό πλαίσιο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Dysphagia. Όλες αυτές οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις παγκόσμιες έρευνες και τη συστηματική ανασκόπηση είναι αυτό που βοήθησε στη δημιουργία του πλαισίου IDDSI. Εδώ είναι ένα άρθρο το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα στην ενότητα Resources. Αναφέρει την ανάγκη για μία νέα διεθνή ορολογία. Ακολουθεί η δημοσίευση ανοιχτής πρόσβασης για τη συστηματική ανασκόπηση. Είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου. Τη συγκεκριμένη δημοσίευση την έχουν δει 37.000 φορές και έχει αναφερθεί ως παραπομπή σε 400 δημοσιεύσεις. Η ανάπτυξη τώρα της ορολογίας και των ορισμών του IDDSI τεκμηριώνεται σε αυτό το άρθρο που είναι επίσης διαθέσιμο στον ιστότοπο.
Το EG προσπάθησε να μην αποκλεί, να είναι εύκολο στη χρήση και με διαφάνεια σε ό,τι κάνει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει επιλεχθεί να έχει ανοιχτή πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις του. Ακολουθούν τώρα τα κυριότερα σημεία της συστηματικής ανασκόπησης. Όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις παγκόσμιες έρευνες και τη συστηματική ανασκόπηση και είναι αυτές που βοήθησαν στη δημιουργία του αρχικού πλαισίου EG. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις ότι η πύκνωση βοηθά εκείνους που αναρωθούν λεπτόρευστα υγρά. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει και το πολύ πυκνό όπου τα υπολείμματα αρχίζουν να συσσωρεύονται. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές ροής των υγρών που καθορίζουν τα όρια της αποτελεσματικής πύκνωσης. Είτε αρκετά πυκνό, είτε πολύ πυκνό. Για τροφές τροποποιημένες ως προς την υφή υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, αλλά η συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στερεές τροφές και οι πιο πυκνές απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια στη στοματική επεξεργασία και κατάποση. Υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία, ειδικά για τις τροφές με τροποποιημένη υφή που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της δυσφαγίας. Η πλήρη συστηματική ανασκόπηση δημοσιεύτηκε στο Dysphagia το 2016 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του EG. Το αρχικό πλαίσιο δημοσιεύτηκε το 2015. Στόχος του ήταν να αναπτύξει ένα πολιτιστικά ευαίσθητο πλαίσιο για όλες τις ηλικίες για την ταξινόμηση τροφίμων με τροποποιημένη υφή και πυκνοποιημένων υγρών. Για να επιτευχθεί αυτό όμως προηγουμένως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενσωμάτωσε ευρήματα από τα υπάρχοντα δεδομένα πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων προτύπων διατροφής για τη δυσφαγία, τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης και των απαντήσεων σε παγκόσμια έρευνα. Το προσχέδιο λοιπόν πλαίσιο μοιράστηκε με την παγκόσμια κοινότητα και η ανατροφοδότηση από αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση του τελικού πλαισίου EG, το οποίο και δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2015. Το πλαίσιο και τα συνοδευτικά υλικά είναι έγγραφα που θα τροποποιηθούν καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Για παράδειγμα, το αρχικό επίπεδο 6 περιγράφηκε μόνο ως μαλακό. Ωστόσο, η ανατροφοδότηση και η συζήτηση του πίνακα ενημερώθηκε στο τρέχον επίπεδο 6, μαλακό και σε μαλακές και μικρές μπουκές. Συνδυάζοντας λοιπόν τα πρακτικά δεδομένα, τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης και των απαντήσεων σε παγκόσμια έρευνα, το πλαίσιο EG δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2015 και αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο του 2016. Το πλαίσιο επικεντρώνεται στην υφή, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες όπως το θρεπτικό περιεχόμενο ή η γεύση. Είναι μια τυποποίηση της ορολογίας, της περιγραφής και των αντικειμενικών μεθόδων δοκιμής της υφής. Δεν είναι μια συνταγή, που σημαίνει ότι όπου με τα προηγούμενα πρότυπα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να απομονώναμε κάποιον σε συγκεκριμένες τροφές και μόνο αυτές οι υφές ή τα επίπεδα πυκνότητας θα ήταν αποδεκτά. Το EG χρησιμοποιείται ως περιγραφή για μια υφή και όχι συνταγή για ένα άτομο. Το πλαίσιο περιγράφει επίπεδα από 0 έως 7, από αραιά υγρά όπως νερό έως πυκνά υγρά, αναψυκτικά και το τελικό επίπεδο 7 δεν έχει περιορισμό στην υφή. Τα επίπεδα 3 και 4 συνδέονται μεταξύ των τροφίμων και των ποτών, επειδή τα χαρακτηριστικά των ποτοποιημένων τροφίμων είναι πολύ παρόμοια με εκείνα των εξαιρετικά πυκνών υγρών και των υγροποιημένων τροφών με εκείνα των μέτρια πυκνών υγρών. Τα επίπεδα είναι ρυθμιμένα, αλλά το EG ήθελε επίσης να ορίσει ονόματα και χρώματα υψηλής αντίθεσης για χρήση από τους ανθρώπους, εάν το επιθυμούν. Ο συνδυασμός λοιπόν των τριών αναγνωριστικών θα βοηθήσει στον περιορισμό των λαθών, στον εντοπισμό και την προετοιμασία τροφίμων για τη δυσφαγία. Το πλαίσιο EG ενημερώθηκε το 2019 προσθέτοντας μία νέα υποκατηγορία στο επίπεδο 7 το κανονικό. Αυτή η υποκατηγορία είναι επίπεδο 7 εύκολο στη μάσηση και προσθέθηκε ως απάντηση στα σχόλια των κλινικών για την ανάγκη μιας κατηγορίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άτομα που χρειάζονταν κυρίως μαλακότερες επιλογές στη διατροφή τους, αλλά που είχαν μικρότερο κίνδυνο πνιγμού, μειωμένες ικανότητες στοματικής επεξεργασίας.
Το πλαίσιο EG αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες ατόμων με δυσκολία στην κατάποση σε όλους τους πολιτισμούς, τους χώρους φροντίδας και όλες τις ηλικίες. Τα μωρά και τα παιδιά έχουν ωστόσο διαφορετικές ανάγκες από τους ενήλικες. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα επίπεδα και κριτήρια που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού. Το επίπεδο 1, ελαφρώς πυκνό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βρέφη με δυσκολία στην κατάποση, καθώς θα ρέει πιο εύκολα μέσα από μια θηλή από το παχύτερο επίπεδο 2 ή 3, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια απομίζησης και την κόπωση. Το επίπεδο 5, ψιλοκομμένες και υγρές, και το επίπεδο 6, μαλακές και σε μικρές μπουκές, καθορίζει διαφορετικά μεγέθη από μπουκές για τα παιδιά, που λαμβάνοντας υπόψη το μικρότερο μέγεθος της ανατομίας τους και που αναπτύσσουν τις δεξιότητες μάσησης. Τα μεταβατικά τρόφιμα τώρα χρησιμοποιούνται σε βρέφη και παιδιά ως αρχικές τροφές για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάσησης με μικρότερο κίνδυνο πνιγμού, καθώς τείνουν να διαλύονται πιο γρήγορα στο στόμα. Επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς, η συζήτηση και η κλινική κρίση για να ληφθεί η απόφαση για το πότε θα περάσουν στην αλλαγή μεγέθους κομματιών από τον παιδιατρικό στον ενήλικο πληθυσμό. Με πολύ μικρά παιδιά, ανάλογα με τον κίνδυνο, μπορείτε επίσης να κοιτάξετε το πλάτος του νυχιού από το μικρό δάχτυλό τους για να καθοδηγήσετε το μέγεθος των κομματιών. Ενώ το National Dysphagia Diet ήταν κυρίως υποκειμενικό, το EG παρέχει αντικειμενικές περιγραφές και τεχνικές μέτρησης. Επειδή ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες σχετικά με την έννοια των περιγραφών των παχύρευστων και μαλακών τροφών, το πλαίσιο EG περιλαμβάνει τυποποιημένες μετρήσεις για κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, έχει ορίσει το μέγιστο μέγεθος των κομματιών σε ορισμένα επίπεδα και την πυκνότητα του υγρού σε άλλα. Επιλέχθηκαν απλές, οικονομικές και αξιόπιστες μέθοδοι δοκιμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, αναγνωρίζοντας ότι τα ακριβά όργανα όπως τα ρεόμετρα, κονιόμετρα, οι αναλυτές υφής που χρησιμοποιούνται συνήθως στην έρευνα, δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Αν και είναι πάντα δυνατόν να εκτελέσετε αυτές τις δοκιμές στο κρεβάτι, στο τραπέζι ή σε άλλες καταστάσεις, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε κάθε γεύμα ή ποτό κάθε φορά που είναι έτοιμο. Αλλά καλό θα ήταν να ελέγξετε μία νέα συνταγή ή μια παρτίδα φαγητού και είναι σημαντικό να ελέγχετε επιπλέον φορές ως μέρος μιας διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας. Η έλεγχη είναι κυρίως πιο χρήσιμη για εταιρείες για να χρησιμοποιήσουν, αναπτύξουν και να ελέγξουν τα προϊόντα τους. Ο έλεγχος είναι ο προτινόμενος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η υφή των τροφίμων ή η συνοχή του υγρού που προσφέρεται είναι η σωστή που έχει προταθεί μετά από αξιολόγηση από εξειδικευμένο ιατρό. Κάποιες πληροφορίες τώρα ιστορικού από τις δημοσιεύσεις του Τμήματος Ανάπτυξης. Εκτός λοιπόν από την αξιολόγηση της συνέπειας των προϊόντων σε κάθε επίπεδο, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία πολλών διαθέσιμων μεθόδων για υποκειμενική και αντικειμενική μέτρηση, όπως η οπτική επιθεώρηση, το ανακάτεμα, χύνεται από ένα κουτάλι ή φλιτζάνι, ο στοματικός και γευστικός έλεγχος, η δοκιμή εξάπλωσης γραμμής και δοκιμές ροής βαρύτητας χρησιμοποιώντας καλαμάκια και σύριγγες διαφόρων διαστάσεων. Τα ρεολογικά δεδομένα δεν ελήφθησαν εκείνη τη στιγμή, ωστόσο ορισμένα μέλη της Επιτροπής είχαν εξοικειωθεί με τα υπάρχοντα ρεολογικά μέτρα για ορισμένα από τα παρόντα προϊόντα. Με βάση λοιπόν αυτές τις εκτεταμένες δοκιμές, δημιουργήθηκαν συστάδες υγρών με παρόμοια συμπεριφορά. Περαιτέρω δοκιμές και συζητήσεις επέτρεψαν στην Επιτροπή να επιβεβαιώσει την ομοιότητα των υγρών σε καθένα από τις 5 ομάδες που αντιστοιχούν σε 5 επίπεδα πόσιμης πυκνότητας, συμπεριλαμβανομένου του λεπτόρευστου, και να αναπτύξει περιγραφές των χαρακτηριστικών ροής κάθε επίπεδου. Η δοκιμή ροής βάσης σύριγγας επιβεβαιώθηκε ότι ήταν η προτιμόμενη μέθοδος δοκιμής για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγρής συνοχής. Και συμφωνήθηκε ότι 4 μέλη της Επιτροπής με ειδίκευση στην επιστήμη των τροφίμων θα πραγματοποιούσαν περαιτέρω δοκιμές αυτής της μεθόδου κατά την επιστροφή τους στις πόλεις προέλευσής τους για να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της πρότασης σε σύγκριση με την εργαστηριακή ρεολογία και τον καθορισμό οριακών σημείων μεταξύ των επιπέδων για υγρά με διαφορετικά χαρακτηριστικά ροής. Αυτός λοιπόν επακόλουθος επιβεβαιωτικός έλεγχος
οδήγησε στην οριστικοποίηση της δοκιμής ροής σύριγγας του EG. Η δοκιμή ροής με βάση τη σύριγγα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης υγρών που συνήθως δεν θεωρούνται ποτά, όπως καρικεύματα, για παράδειγμα οι σάλτσες, υγρά τρόφιμα όπως είναι οι σούπες και συμπληρώματα διατροφής ή υγρά πόσιμα φάρμακα. Ο όρος πυκνοποιημένα υγρά έχει σκοπό να συμπεριλάβει όλα τα παραπάνω είδη επιπλέον των πυκνοποιημένων υγρών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να παρουσιάζουμε τις δοκιμαστικές μεθόδους. Τις δοκιμασίες δηλαδή που κατατάσσουν ποτά και τρόφιμα στα 8 επίπεδα που μας ανέφερε η Αλίκη. Θα ξεκινήσουμε από τα υγρά, όπου θα χρησιμοποιούμε τη δοκιμασία ροής. Η ίδια δοκιμασία ροής σχεδιάστηκε για να ελέγχει αντικειμενικά πώς ρέουν τα υγρά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια σύριγγα των 10 ml με αυτές ακριβώς τις διαστάσεις, δηλαδή το μήκος από το κάτω στόμιο έως τη γραμμή των 10 ml να είναι 61,5 χιλιοστά. Η γεωμετρία της σύριγγας μας επιτρέπει να έχουμε διάτμιση και επιμήκυνση που ταιριάζει περισσότερο στις συνθήκες ροής στη στοματική κοιλότητα. Στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή του EG μπορείτε να βρείτε και τη χρωματική κάρτα της δοκιμασίας, που είναι ένα σούπερ βοηθητικό εργαλείο, ένα σκονάκι και τις οδηγίες της δοκιμασίας. Αυτή η δοκιμασία βασίζεται στη Χωάνη Post Humus που χρησιμοποιείται στη γαλακτοβιομηχανία για τη μέτρηση της πυκνότητας των υγρών. Αρχικά, ελέγχουμε αν το στόμιο είναι καθαρό και ελεύθερο. Συχνά έχουμε υπολείμματα πλαστικού, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη ροή, που είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Κρατάμε τη σύριγγα όπως φαίνεται, με το ένα δάχτυλο να καλύπτει το στόμιο. Χρησιμοποιώντας μια άλλη σύριγγα, βάζουμε εδώ πέρα το υγρό, το γεμίζουμε μέχρι τα 10 ml. Αφαιρούμε το δάχτυλο και ξεκινάμε τη χρονομέτρηση. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα επανασφραγίζουμε και βλέπουμε πόσο υγρό έχει μείνει. Το πόσο υγρό έχει μείνει θα καθορίσει και σε ποια κατηγορία κατατάσσεται το υγρό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αν έχουν μείνει 1 έως 4, το κατατάσσουμε στο επίπεδο 1. Αν έχει μείνει λιγότερο από 1, στο επίπεδο 0. Και εδώ πέρα αντίστοιχα 2, 3 και 4. Αυτές εδώ είναι οι επόμενες δοκιμασίες, τις οποίες θα τις αναφέρουμε στη συνέχεια. Πάμε όμως να δούμε λίγο ένα βίντεο που δείχνει αυτή τη δοκιμασία και τις οδηγίες της. Όπως είπαμε, αφαιρούμε το έμβολο. Σφραγίζουμε το στόμιο της σύριγγας με το δάχτυλό μας. Γεμίζουμε τη σύριγγα μέχρι τη γραμμή των 10 ml. Προτείνεται να το κάνουμε αυτό με μια άλλη σύριγγα ώστε να έχουμε πιο ακριβή μέτρηση. 10 ml είμαστε εδώ. Ωραία. Ξεκινάμε τη χρονομέτρηση με το που αφήνουμε το δάχτυλό μας. Στα 10 δευτερόλεπτα θα επανασφραγίσουμε και θα δούμε πόσο υγρό έχει μείνει. Εδώ είμαστε. Βλέπουμε ότι έχουν μείνει γύρω στα 2 ml. Επομένως, παίρνουμε την κάρτα μας, το σκονάκι μας και βλέπουμε ότι αυτό κατατάσσεται στο επίπεδο 1. Ωραία, τώρα εδώ θα δούμε τη δοκιμασία και πάλι και αναλυτικά τα επίπεδα 1, 2 και 3. Θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα λοιπόν ένα υγρό επίπεδο 1, όπου μετά από 10 δευτερόλεπτα θα μείνουν περίπου 2 ml. Εδώ θα δοκιμάσουμε ένα υγρό επίπεδο 2, που το οποίο μετά από 10 δευτερόλεπτα θα μείνουν γύρω στα 6 ml, άρα είναι στην κατηγορία 2. Και εδώ το νούμερο 3. Για το επίπεδο 1 να σημειώσουμε ότι είναι οπτικά φαίνεται πολύ λεπτόρευτο και η πυκνότητά του είναι δύσκολο να καθοριστεί χωρίς ποσοτική δοκιμασία. Επομένως, αυτή η δοκιμασία μας δίνει ένα αντικειμενικό τρόπο. Θα συγκρίνουμε λοιπόν τα επίπεδα 1 έως 3, όπως είπαμε. Σφραγίζουμε, βλέπουμε πόσο έχει μείνει και ανάλογα κατατάσσουμε.
Στο επίπεδο 3, όπως μας έδειξε η Αλίγη στο πόστερ, βλέπουμε μία αλληλοεπικάλυψη μεταξύ του επίπεδου τροφίμων και του επίπεδου ποτών. Για προϊόντα όπως σούπες, σάλτσες ή συμπληρώματα διατροφής, θα μπορούσε να είναι διφορούμενο αν θεωρούνται τροφή ή ποτά. Στο πλαίσιο του ίτζι αυτό δεν μας απασχολεί. Μας αφορά μόνο η πυκνότητα ή η υφή του προϊόντος. Εάν διαπιστώσουμε ότι απομένουν 10 ml ή ότι έχουν φύγει μόνο μία με δύο σταγόνες μετά από τα 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να αφήσουμε τη δοκιμασία ροής και να προχωρήσουμε στην επόμενη δοκιμασία. Την δοκιμασία στάζει δεν αποπυρούνει. Πιο απλά, με ένα πυρούνι θα δούμε πόσο στάζει. Αυτό μας βοηθάει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ επίπεδου 3 και 4. Το υγρό θα είναι επίπεδου 3 εάν στάζει αργά σε κουκίδες ή διασχίζει τα δόντια ενός πυρουνιού όταν περάσουμε το πυρούνι μέσα από το υγρό. Δεν μπορούμε να φάμε ένα τέτοιο υγρό επίπεδου 3 με πυρούνι. Θα το δούμε και στο βίντεο. Τώρα, εάν το δείγμα όμως συγκρατείται σε ένα ανάχωμα πάνω στο πυρούνι με μία μικρή ουρά από κάτω ίσως και δεν παρασύρεται ή δεν στάζει συνεχώς, τότε είναι ένα δείγμα επίπεδου 4, παχύρευστο υγρό ή πουρές. Τέτοιες υφές, το επίπεδο 4 δηλαδή, μπορούμε να τις καταναλώσουμε με ένα πυρούνι. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τη δοκιμασία στάγνη από πυρούνι για το επίπεδο 3. Θα περάσουμε το πυρούνι μέσα από το υγρό και θα δείτε ότι δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε. Στο επόμενο επίπεδο, ανεβαίνοντας πάνω προς το πίνακα, κινούμενοι προς τις κανονικές τροφές, είναι το επίπεδο 4. Σε αυτό το επίπεδο η τροφή ή το πυκνοποιημένο υγρό έχει ελάχιστη ροή, οπότε και πάλι δεν είναι κατάλληλο για τη δοκιμασία ροής, τη δοκιμασία με τη σύριγγα που κάναμε. Οι πουρέδες ή τα παχύρευστα υγρά του επίπεδου 4 είναι ομαλά, χωρίς κομμάτια, δεν απαιτούν εμάσιση, πρέπει να είναι τόσο πυκνά ώστε να διατηρούν το σχήμα τους σε μια επιφάνεια και να κάθονται σε ένα πυρούνι χωρίς να διαχέονται ανάμεσα, μέσα από τη δοκιμασία στάγνη από πυρούνι που είπαμε. Τροφές και υγρά του επίπεδου 4 δεν πρέπει να είναι πολύ πυκνά ή κολλώδη. Και για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, το επιβεβαιώνουμε με την επόμενη δοκιμασία. Τη δοκιμασία κλίσης από κουτάλι. Θα την παρουσιάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή η δοκιμασία ακριβώς βεβαιώνει ότι το υγρό ή η τροφή δεν είναι υπερβολικά κολλώδες. Ένα άτομο με δυσφαγία, όπως μας είπε ο Κωνσταντίνος, μπορεί να έχει δυσκολία να ελέγξει, να σχηματίσει την τροφή σε βλωμό ή να τη διαχειριστεί επαρκώς, ώστε να είναι αρκετά υγρή για κατάπωση. Η τροφή δεν πρέπει να είναι κολλώδης, γιατί αλλιώς μπορεί να αφήσει υπολείμματα στο στόμα ή στο λαιμό που θα είναι δύσκολο να καθαριστούν. Η δοκιμασία κλίσης κουταλιού μας δίνει ένα αντικειμενικό τρόπο να καθορίσουμε εάν η τροφή είναι πολύ κολλώδης ή δεν έχει αρκετή συνοχή ώστε να συγκρατηθεί. Μια κουταλιά φαγητού θα πρέπει να μπορεί να γλιστρά εύκολα όταν το κουτάλι γύρει και κουνηθεί απαλά. Η δοκιμασία κλίσης κουταλιού χρησιμοποιείται για τα επίπεδα 4 και 5. Ακολούθουν δύο παραδείγματα χρήσης της δοκιμασίας. Εδώ πέρα βλέπετε ότι κάνουμε την κλίση του κουταλιού και με μια ελαφρή κίνηση πέφτει το περιεχόμενο. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι αυτό, ναι, είναι ασφαλές. Για να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε ο βλωμός να είναι αρκετά συνεκτικός, είπαμε, αλλά όχι κολλώδης. Ένας κολλώδης βλωμός που πιθανώς προσκοληθεί στην οροφή του στόματος ή στα δόντια ενέχει τον κίνδυνο πνιγμού. Ένα παράδειγμα τέτοιου πολύ κολλώδους υλικού είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε ότι το γυρνάμε και δεν πέφτει. Αφήνει υπολείμμα. Εδώ θα δούμε τρεις κουταλιές. Οι δύο θα είναι ασφαλείς, η τελευταία όχι. Για το επίπεδο 4, δοκιμασία κλίσης κουταλιού. Στρέφουμε το κουτάλι. Πέφτει. Στρέφουμε το κουτάλι. Με απαλή κίνηση πέφτει. Ενώ εδώ πέρα, παρατηρήστε πόσο κολλώδης είναι η τρίτη κουταλιά. Αναγκαστικά πρέπει να βάλουμε παραπάνω δύναμη. Επομένως αυτό δεν είναι ασφαλές για το επίπεδο 4. Καλησπέρα και από εμένα. Θα συνεχίσουμε με το επίπεδο 5. Εδώ οι τροφές θα έχουν μικρά μαλακά κομμάτια, θα είναι υγρές και με συνοχή. Το μέγεθος των κομματιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 χιλιοστά για τους ενήλικες και τα 2 χιλιοστά για τα παιδιά. Το μέγεθος των κομματιών έχει εντοπιστεί στη βιβλιογραφία ότι συνάδει με το μέγεθος των κομματιών σημασμένο βλωμό όταν είναι έτοιμος προς κατάποση. Δεν χρειάζεται να έχετε χάρακα για να μετρήσετε αυτό το μέγεθος, καθώς έχουμε βρει
ότι τα κοινά διαστήματα στα περισσότερα πυρούνια, στα τυπικά πυρούνια, είναι περίπου 4 χιλιοστά, όπως βλέπουμε και εδώ. Το μέγεθος λοιπόν πρέπει να είναι περίπου όσο είναι ο κυμάς εδώ και όχι μεγαλύτερο, όπως εδώ. Πάμε να δούμε και μερικά βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με τη δοκιμασία πίεσης με πυρούνι. Το δείγμα μας είναι κοιμάς. Βλέπουμε ότι μπορούμε να το πατήσουμε εύκολα και φαίνεται επίσης σίγουρο το δείγμα μας. Τη δοκιμασία στάγδινη με πυρούνι. Πρέπει να μπορούμε να πάρουμε από το πιάτο με το πυρούνι το φαγητό και στη συνέχεια δεν πρέπει να κυλάει. Τη δοκιμασία κλίσης κουταλιού. Που βλέπουμε ότι πρέπει να πέσει. Το ίδιο ήθελε οι μέθοδοι δοκιμών να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο τον κόσμο και σε διαφορετικές κουλτούρες. Σε μέρη ή σε πολιτισμούς του κόσμου που δεν χρησιμοποιούν πυρούνια και κουτάλια, μπορούν να εξετωθούν τροφές χρησιμοποιώντας chopsticks ή και τα δάχτυλα για αυτές τις δοκιμασίες. Είδαμε με τα chopsticks δεν πέφτει κάτω το φαγητό και μπορεί να πάρθει. Επίσης και με τα δάχτυλα μπορούν να κάνουν μια μπαλίτσα και στο τέλος πρέπει να έχει αφήσει κάποιο υγρό πάνω στο χέρι μας. Στις ψηλοκομμένες και υγρές τροφές, λοιπόν, το μέγεθος του κομματιού πρέπει να είναι 4 χιλιοστά για τους ενήλικες και 2 χιλιοστά για τα παιδιά. Αυτό μπορεί να μετρηθεί μέσω της απόστασης των δοδιών ενός πυρουνιού, όπως είπαμε και προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τη δοκιμασία κλίσης από κουτάλι, πρέπει το φαγητό να γλιστρήσει και να μην είναι σταθερό οι κολλώδες. Όπως είπε και ο Λεωνίδας προηγουμένως, αυτό έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας για την κατάποση. Οι τροφές του επίπεδου 5 πρέπει να περάσουν και τις δύο δοκιμασίες. Πάμε τώρα στο έκτο επίπεδο, όπου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι οι μαλακές και μικρές μπουκές. Το μέγεθος της μπουκιάς ορίζεται ως όχι μεγαλύτερο από 1,5 εκατοστό για τους ενήλικες και 8 χιλιοστά για τα παιδιά. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος πνιγμού. Γιατί κάτω από αυτό το μέγεθος το φαγητό μπορεί να περάσει από το άνοιγμα της τραχείας και να μην κολλήσει. Εδώ βλέπουμε τη δοκιμασία πίεσης με πυρούνι. Πιέζουμε μία μικρή μπουκιά φαγητού με τον αντίχειρα τοποθετημένο λίγο πριν τα δόντια του πυρουνιού, τόσο δυνατά ώστε το νύχι να γίνει άσπρο. Το δείγμα πρέπει να πολτοποιηθεί εύκολα και να μην επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι το μαλακό είναι ένας αρκετά υποκειμενικός όρος. Γι' αυτό εμείς το έχουμε ορίσει ως να μπορεί να συνθλίβεται, να διασπάται δηλαδή με την κίνηση της γλώσσας. Πάμε να δούμε και μερικά βίντεο για το επίπεδο 6, τις μαλακές και μικρές μπουκές. Εδώ το δείγμα μας είναι το μπρόκολο. Και ακολουθεί η δοκιμασία πίεσης με πυρούνι. Βλέπουμε πως μπορεί εύκολα να διασπαστεί και βλέπουμε πως με ένα χάρακα μπορεί να μετρήσουμε, με ένα μικρό χάρτινο χάρακα, τις μπουκές. Να δούμε και τη δοκιμασία με ξυλάκια. Οι ανθρώπους που προτιμούν να χρησιμοποιούν ξυλάκια. Βλέπουμε εδώ το μπρόκολο στο επίπεδο 6. Και σαφώς η δοκιμασία με τα δάχτυλα. Μπορούμε να διαλέξουμε όποια μέθοδο από αυτές τις τρεις θέλουμε. Οπότε είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτή η δοκιμή, αν ξέρουμε τα επίπεδα του EG. Θα περάσουμε τώρα στο επίπεδο 7. Είναι οι εύκολες τροφές για μας το επίπεδο 7, που είναι μια υποκατηγορία του κανονικού επίπεδου 7. Αυτή η κατηγορία εισήχθη μετά από παγκόσμιο αίτημα να υπάρχει μια κατηγορία για μαλακότερα τρόφιμα για άτομα που έχουν ήπια προβλήματα με στοματική επεξεργασία ή παρουσιάζουν ελαφριά κόπωση κατά τη μάση. Δεν συνίσταται για άτομα όμως που κινδυνεύουν από ασφυξία λόγω ατελούς μάσης, υπερβολικής ποσότητας μπουκιάς ή πολύ γρήγορης κατάπωσης.
η δοκιμασία διαχωρισμού με πυρούνι και πίεσης με πυρούνι χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ένα φαγητό, είναι μαλακό και μπορεί να διαλυθεί εύκολα. Να πούμε εδώ ότι το μέγεθος του δείγματος δεν περιορίζεται. Επομένως, τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ποικιλία ή μπορεί να έχουν ποικιλία μεγεθών. Αλλά δεν πρέπει να περιλαμβάνει σκληρά ενώδη τραγανά κομμάτια ή σπόρους. Ενώδη μέρη φρούτων, φλούδες ή κόκαλα. Από την άλλη, μπορεί να περιλαμβάνει στερεά και υγρά διπλής συνοχής ή μεικτής συνοχής, εάν είναι ασφαλή σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του κλινικού. Περνάμε στις κανονικές τροφές στο επίπεδο 7. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το μέγεθος. Περιλαμβάνει σαφώς όλες τις υφές. Η μάση είναι απαραίτητη. Απαιτείται δύναμη και έλεγχος της γλώσσας ώστε να μετακινηθεί ο βλωμός από το στάδιο της μάσης σε αυτό της κατάποσης. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα μεταβατικών τροφών. Όπως οι τραγανές βάφλες, τα πατατάκια που είναι φτιαγμένα μετά από την επεξεργασία πουρέ, όπως τα πρίγκλς και ο ξηρός πάγος. Αυτές οι τροφές ξεκινούν από μια υφή στερεά και μπορεί να αλλάξει η σύστασή τους όταν εισαχθεί υγρασία μέσω του σάλιου του νερού ή όταν αλλάξει θερμοκρασία. Απαιτείται ελάχιστη μάση. Η πίεση της γλώσσας μπορεί να είναι αρκετή για να σπάσει τις τροφές μετά από μεταβολή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία. Και βέβαια αυτές οι τροφές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες και με δυσκολίες στην κατάποση, είτε σε παιδιατρικούς πληθυσμούς, είτε σε ενηλίκους, μετά από εγκεφαλικό, για παράδειγμα, και δυσφαγία που έχει προκύψει. Θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των ίδιων δοκιμαστικών μεθόδων σε ένα ελληνικό παραδοσιακό φαγητό, το οποίο είναι τα γιουβαρλάκια και ανήκει στις εύκολα μασόμενες τροφές που μπορούν να κοπούν εύκολα με πυρούνι και να πιεστούν εύκολα ώστε να σχηματιστεί πουρές. Θα συνεχίσουμε με τις μαλακές και μικρές μπουκές. Εδώ φαίνεται πώς προετοιμάζουμε τις μαλακές και μικρές μπουκές του επίπεδου 6, κόβοντας σε κομμάτια 1,5 εκατοστό για τους ενήλικες και 8 χιλιοστά για τα παιδιά. Αυτό μπορούμε να έχουμε χάρακα μαζί μας για να το μετρήσουμε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, και έχει να κάνει με λόγους ασφαλείας κατάποσης. Κομμάτι 1,5 εκατοστού μπορεί να περάσει από την τραχέα και να μην κολλήσει. Βλέπουμε εδώ, ξανά, η δοκιμασία πίεσης με πυρούνι είναι κατάλληλη για αυτό το επίπεδο, για το επίπεδο 6. Βλέπουμε, πιέζουμε την τροφή και αυτή διαλύεται εύκολα. Θα περάσουμε στις ψιλοκομμένες και υγρές τροφές του επίπεδου 5. Προσθέτουμε υγρασία στα μικρά κομμένα κομμάτια, ανακατεύουμε και στη συνέχεια πρέπει να τα ψιλοκόψουμε με ένα μαχαίρι. Βλέπουμε πως πρέπει να είναι περίπου υφή, αλλά δεν είναι αυτή ακόμη η τελική της σύσταση, την οποία θα δούμε αμέσως τώρα. Τα κομμάτια πρέπει να είναι 4 χιλιοστά για τους ενήλικες και 2 χιλιοστά για τα παιδιά, όπως αναφέρθηκε και στο webinar. Θα περάσουμε στον πουρέ. Προετοιμάζουμε τον πουρέ του επίπεδου 4 και χρησιμοποιούμε τη δοκιμασία στάγδιν από πυρούνι. Βλέπουμε, πρέπει να είναι όπως την εικόνα πάνω αριστερά. Στη συνέχεια θα δοκιμάσουμε τη δοκιμασία κλίσης κουταλιού.
βλέπουμε πως ο πουρές πέφτει. Και διαπιστώνουμε ότι η υφή είναι κατάλληλη ώστε να χαρακτηριστεί επίπεδο 4. Υπάρχουν περισσότερα βίντεο των δοκιμαστικών μεθόδων στο κανάλι του IG στο YouTube. Ο ιστότοπος IG είναι η καλύτερη πηγή για τις ενημερωμένες πληροφορίες. Υλικό και ιδέες για την εφαρμογή του IG στο χώρο σας. Όλο το υλικό βρίσκεται στην καρτέλα Resources. Όλο το υλικό του IG είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη και χρήση. Επισκεφτείτε και εξερευνήστε την ιστοσελίδα του IG για να δείτε τι είναι διαθέσιμο. Το υλικό έχει μεταφραστεί και είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά. Εταιρείες από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τώρα το IG στις ετικέτες τους, ώστε να διευκολύνουν τα άτομα με δυσφαγία και τους φροντιστές τους, αλλά και τους κλινικούς, να διαλέξουν κάποια τρόφιμα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση. Για όσους θέλουν να έχουν το IG πάντα μαζί τους, η εφαρμογή IG είναι τώρα διαθέσιμη σε iOS και Android. Επισκεφτείτε το iOS App Store ή το Google Play Store για να κατεβάσετε δωρεάν το IG App. Οι περιγραφές και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Οπότε μπορείτε να την έχετε πάντα μαζί σας. Μείνετε σε επαφή με το IG και με το newsletter, όπου μπορείτε να μάθετε για επερχόμενα διαδικτυακά σεμινάρια, νέο υλικό, ιδέες υλοποίησης από άλλους και πολλά άλλα. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ελληνική ομάδα αναφορά IG αναζητά εθελοντές, επαγγελματίες υγείας, φροντιστές ατόμων με δυσφαγία και εκπροσώπους εταιριών τροφίμων ή και όποιον άλλον μπορεί να δείξει ενδιαφέρον για να μας βοηθήσει στη συνέχεια για την ανάπτυξη του IG στην Ελλάδα. Επόμενος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στη χώρα μας, ώστε το IG να γίνει γνωστό και να αποτελέσει και εδώ μια κοινή ορολογία σε όλους όσους ασχολούνται με τη δυσφαγία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το webinar. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βήματά μας. Ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε και εμείς όλους τους συμμετέχοντες. Θα ξεκινήσουμε το κομμάτι των ερωτήσεων τώρα, το οποίο μπορείτε να τις στέλνετε στο πάνελ δεξιά που γράφει questions, για να τις απαντήσουμε σιγά σιγά. So we will now start our Q&A button. So you can submit by clicking on the Q&A button on the middle of your menu bar at the bottom of your screen. And we want to be respectful of everyone's time, so we'll try to stay focused on relevant questions for today's topic. For general information on the IDDSI framework, testing methods, and official resources, please visit our website at idddsi.org/resources. Also, please make sure you're signed up for our e-bytes. You can do that very easily at our homepage, idddsi.org. So we can now start answering our Q&A. Ακριβώς, έχουμε κάποιες ερωτήσεις από τον κύριο Λουκάτα Γκριλέλη. Η μία αφορά πόσο χρόνο μετά την πήξη των υδρών πρέπει να περιμένουμε για την τελική δοκιμή με τη σύρυγα. Έχει γραφτεί σε συγκεκριμένη πυκτική ουσία ότι αυτός ο χρόνος είναι ένα λεπτό. Έχετε υπόψη σας αν ισχύει. Αυτό, ναι, μέσα στο πλαίσιο του IG είναι ένα λεπτό. Ότι αναμένουμε ένα λεπτό για να καθορίσουμε για την τελική δοκιμή. Το εύρος της σύρυγας, η επόμενη ερώτηση από τον κύριο Δαγκυλέλη είναι ότι το εύρος της σύρυγας για τη βαθμονόμηση των υγρών θεωρείται σταθερό. Όπως είπαμε, επειδή είδαμε ότι υπάρχουν διαφορές σε σύρυγες του εμπορίου, το ελάχιστο απροαπαιτούμενο που έχουμε είναι το μήκος από το κάτω ακροφύσιο έως το άνω τέλος της σύρυγας να είναι τα 61,5 χιλιοστά, για να μπορέσει να είναι ακριβώς αυτή η διατομή. Η επόμενη ερώτηση αναφέρει
ότι αντιλαμβάνουμε την ευκολία δοκιμών της επίδρασης των υγρών στην αποφυγή υδροφύσεων, όμως για την αποφυγή της ενσφήνωσης βλωμών και πνημονής στα 5 και 6 δεν είναι εύκολο να δοκιμαστούν με βιοακτινοσκόπηση, επειδή η ανάμειξη του βαρύου δεν είναι δυνατή σε αυτές τις τροφές. Πώς έληξε το INGI αυτή την κατηγορία για την αποτελεσματικότητά της στην αποφυγή πνιγμονής? Αυτό σε ένα λίγο πιο εξειδικευμένη ερώτηση μπορούμε να ανατρέξουμε στα papers τα οποία αναφέρουν για το πλαίσιο, πώς αναπτύχθηκε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους άλλους ομιλητές θα ήθελε να θέσει κάτι άλλο. Εμείς αυτό το INGI έχει πάρει δεδομένα και από θέσεις ιατροδικαστών, όταν κάτι δεν πήγε καλά, πώς κατέληξε και ποια ήταν τα δεδομένα των βλωμών εκεί που οδηγήσαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Επειδή το σεμινάριο αυτό είναι εισαγωγικό, αν ήθελε κάποιος από τους συμμετέχοντες να απαντήσει επιτροπάδι και θα το αναλύσουμε αργότερα με βάση τη βιβλιογραφία της ανάπτυξης του πλαισίου. Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Τις βλέπουμε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Δεν ξέρω αν κάποιος από το κοινό έχει χρησιμοποιήσει το INGI στην κλινική εφαρμογή μέσα στην πρακτική του και θα ήθελε να μοιραστεί κάποιες από τις εμπειρίες του, κάποιες από τις προτάσεις ή τι του φάνηκε δύσκολο. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό αρχίζει και εφαρμόζεται, τι δυσκολίες υπάρχουν, τι προσαρμογή μπορεί να γίνει για τα ελληνικά. Οτιδήποτε από αυτά μπορείτε να το κοινοποιήσετε. Μία άλλη ερώτηση αναφέρει για το σχήμα, μπορείτε να διευκρινίσετε. Επίσης, τι γίνεται με το μέγεθος και ασθενείς με αισθητηριακές διαταραχές σωματική κοιλότητα. Όταν λέμε για το σχήμα, εννοείται μάλλον για το σχήμα του βλωμού ή το σχήμα της σύριγγας που ρωτούσαμε πριν. Θέλει, η κυρία Ολυμπία, αν θέλει να στείλει μια διευκρίνηση αν αφορά το σχήμα του βλωμού ή το σχήμα της βλωμού. Το σχήμα του βλωμού έχει να κάνει πιο πολύ με αυτά που είπαμε, με τις διαστάσεις. Όταν λέτε το σχήμα, αυτό το σχήμα ουσιαστικά πρέπει να έχει το εμβαδόν, όπως είπαμε, για τους περιατρικούς και για τους ενήλικους πληθυσμούς. Θέλετε να ανοίξετε λίγο το μικρόφωνο να διευκρινίσετε την ερώτηση, να μπορέσουμε να την απαντήσουμε πιο σαφώς. So, is there any other questions that people would like to ask? If not, then since we're almost out of time, this marks the end of the webinar. So, before we go, a reminder that a recording will be available on our website and our YouTube channel. So, you can check that out there. So if you know of anyone who'd benefit from listening to the recording of this session, please share it with them once it's available. Thank you so much for all our panelists today. It was a very informative and interactive presentation. Thank you to all our listeners for joining us today. And we hope you found this information useful in your practice. So signing off, have a great rest of your week and until next week or next time. So thank you so much for attending.